Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Δημητρακόπουλε και σε όλους τους ακροατές μας. Θα θέλαμε από εσάς να μας κάνετε μια όσο πιο περιεκτική ανάλυση γίνεται όλων αυτών των γεγονότων που γίνεται στην Ουκρανία και για τις επιχειρήσεις της Ρωσίας μέσα στην Ουκρανία. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Καταρχήν η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, εξελίσσεται, θα μπορούσα να πω ότι κλιμακώνεται προς το επικίνδυνο, με δεδομένο τη στάση όχι μονάχα της Ρωσίας αλλά και όλων των υπολείπων. Αλλά για το πάρω από την αρχή, κύριε Δημητρακόπουλε. Ναι, θα ήθελα να αναφερθείτε στις ρίζες αυτού του θέματος, διότι δεν ξύπνησε ξαφνικά η Ρωσία και θέλησε να κάνει επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω, ότι αυτό που είδαμε να ξεκινά πριν από 10 μέρες περίπου, 9-10 μέρες, την απαράδεκτη, την καταδικαστέα ρωσική εισβολή στο έδαφος της Ουκρανίας, στην πραγματικότητα είχε ξεκινήσει δεκαετίες χρόνια πριν. Η ρίζα του θα τη βρούμε στη διάλυση, αν θέλουμε να πάμε στη ρίζα, θα την βρούμε στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, κύριε Δημητρακόπουλε, στην ανατροπή του σοσιαλισμού στις χώρες και στους λαούς αυτούς που συνέβη το 1991. Τότε έπεσε και ο σπόρος της διαίρεσης, ο σπόρος του εθνικισμού, ο σπόρος των ανταγωνισμών, ο σπόρος των αντιθέσεων, ο οποίος βλάστενε συνεχώς όσο αυξανόταν, όσο ευδοκιμούσε και όσο καλλιεργούνταν ο καπιταλισμός, ο οποίος βεβαίως γεννά τους ανταγωνισμούς, είναι γνωστό. Αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό σύστημα, ο θάνατός σου η ζωή μου. Τώρα, σε σχέση με... αυτή είναι η ρίζα του κακού. Λαοί οι οποίοι ζούσαν για δεκαετίες, πραγματικά αδερφωμένοι, πολέμησαν το φασισμό, πολέμησαν στη γερμανική ναζιστική εισβολή, είχαν εκατομμύρια νεκρούς, οικοδομούσαν τη σοσιαλιστική κοινωνία και γενικά οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αδερφούς λαούς, και αυτό ήταν αγαστές και εξαιρετικές, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει ο σπόρος της διαίρεσης και των αντιθέσεων. Γύρω στο 2014, μάλλον στο 2014, συμβαίνει κάτι το οποίο αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Ανατρέπεται η εκλεγμένη κυβέρνηση Γιανουκόβιτσα που υπήρχε τότε, που είχε έναν φιλορωσικό προσανατολισμό, γιατί εξέφραζε τα πείματα εκείνα της ουκρανικής καπιταλιστικής αστικής τάξης, που είχαν τέτοιο προσανατολισμό από μια άλλη, από την άλλη μερίδα του κεφαλαίου της αστικής τάξης της Ουκρανίας. Θυμόμαστε την Πορτοκαλή Επανάσταση, το Ευρωμαϊντάν και τα όσα ακολούθησαν. Αυτό αποτέλεσε μια, αν θέλετε, μια κλιμάκωση στην ένταση η οποία είχε ξεκινήσει σιγά σιγά, σχετικά δηλαδή με τον προσανατολισμό της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα αρχίζει από τα χρόνια εκείνα και μια ολοένα εντυνόμενη περικύκλωση στρατιωτική της Ρωσίας, της καπιταλιστικής Ρωσίας βεβαίως. Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η Ρωσία με την Σοβιετική Ένωση, αν είναι δυνατόν. Από τις δυνάμεις των Αμερικανών, από το ΝΑΤΟ, χώρες αρχίζουν και γίνονται μέλη του ΝΑΤΟ γύρω-γύρω από την καπιταλιστική Ρωσία, βάσεις εγκαθίστανται, στρατός ετοιμάζεται, γίνονται ασκήσεις, αξιοποιείται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δυστυχώς και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτήν τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Και αυτό εξηγεί, αλλά φυσικά δεν δικαιολογεί, δεν λέμε κάτι τέτοιο, εξηγεί την αντίδραση της Ρωσίας, η οποία βεβαίως είναι απαράδεκτη σε κάθε άποψη, με την εισβολή στην Ουκρανία πριν από 10 ημέρες και το λουτρό αίματος βεβαίως που ακολούθησε και τα όσα θα ακολουθήσουν, γιατί πιθανά ακόμα να μην έχουμε δει και τίποτα, όπως έχει πει και ο Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ότι τα αρνητικά είναι μπροστά μας. Πρόκειται για μια αντιπαράθεση όμως, κύριε Δημητρακόπουλε, έκανα το ιστορικό τώρα,
πρόκειται όμως για μια αντιπαράθεση η οποία δεν γίνεται ούτε για τα συμφέροντα των λαών, ούτε για να ζήσουν καλύτερα οι λαοί. Πρόκειται για μια αντιπαράθεση, για έναν άγριο ανταγωνισμό που έχει φτάσει στον πόλεμο, για το μοίρασμα των αγορών, για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, για τον έλεγχο των αγωγών ενέργειας. Όλο αυτό που εξέφραζε δηλαδή η Ουκρανία ως κράτος. Αυτή είναι η όλη ουσία του πολέμου. Είναι ένας υπεριαλιστικός πόλεμος, mm-hmm. από τους μεν και από τους μεν και από τους δε, και το συμφέρον τόσο του ουκρανικού λαού, ο οποίος υποφέρει σήμερα και οργανώνεται, και καλώς οργανώνεται ανθρωπιστική βοήθεια και από την, και στη χώρα μας, από όσο γνωρίζω και ο Δήμος της Πάτρας αλλά και άλλα σωματεία σε σχέση με την, να βοηθηθεί αυτός ο λαός αλλά και ο ρωσικός λαός να αντιπαλέψουν αυτές τις αστικές τάξεις που τους έχουν οδηγήσει σε αυτό το ματοκύλισμα. Αυτή είναι η ερμηνεία του πολέμου, γιατί αυτό που γίνεται πολλές φορές παρουσιάζεται και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούν κάθε φορά τα ειδησιογραφικά κανάλια, ραδιόφωνα, δημοσιογράφοι και ούτω καθεξής. Σε ό,τι μας αφορά ως ΚΚΕ, ναι, ναι. Για να μιλήσω ολοκληρωμένα, εμείς επουδενή δεν πρόκειται να διαλέξουμε υπεριαλιστή, δεν θα διαλέξουμε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Εμείς είμαστε με τους λαούς, με τον αγώνα των λαών, καταδικάζουμε αυτόν τον πόλεμο ως υπεριαλιστικό πόλεμο, απαιτούμε να σταματήσει και βεβαίως απαιτούμε ταυτόχρονα, συμβάλλοντας αν θέλετε στην ειρήνη στην περιοχή, να πάψουν οι βάσεις οι αμερικανοανατολικές να αξιοποιούνται από τους Αμερικάνους και τους Νατοϊκούς για την περικύκλωση της Ουκρανίας και βεβαίως να σταματήσει και η ελληνική κυβέρνηση την απαράδεκτη της εμπλοκή από τη στιγμή που στέλνει στρατιωτικό υλικό, διότι από τη στιγμή που στέλνει στρατιωτικό υλικό, κύριε Δημητρακόπουλε, συμμετέχεις είτε έτσι είτε αλλιώς στον πόλεμο και εσύ δυστυχώς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, θα ήταν και το τελευταίο ερώτημά μου. Πώς κρίνετε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί έξω από τους σπενιγμούς περί στρατιωτικού υλικού, έξω από τις όποιες βοήθειες θέλει, έξω από τις δηλώσεις, τις μονομερείς δηλώσεις, έξω από την παρεμπόδιση καλλιτεχνικών και αθλητικών δρώμενων στο όνομα μιας ταγής στο ένα μέρος, γενικά πώς κρίνεται αυτή τη συνολική τοποθέτηση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο της Νέας Δημοκρατίας? Δεν συζητούμε για το κυνήγι μαγισσών, για την απαγόρευση κάθε πράγματος, κάθε ζητήματος που θυμίζει η Ρωσία, φτάνοντας να απαγορεύσουν ακόμα και όπερες, ακόμα και την λίμνη των κύκλων του Τσαϊκόφσκι. Νομίζω ότι αυτά, εκτός από επικίνδυνα, είναι ταυτόχρονα και γελία, αν το καλοεξετάσει κανείς. Νομίζω ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και οι επιλογές της σε σχέση με αυτό το επεισόδιο του πολέμου στην Ουκρανία, την ρώσικη δηλαδή εισβολή, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και η αποστολή ειδικά στρατιωτικού εξοπλισμού στο ένα εμπλεκόμενο μέρος, νομίζω ότι βρίσκεται κόντρα, σε αντίθεση απόλυτη με τα αισθήματα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ένας ελληνικός λαός που από όσο γνωρίζουμε και από όσο είμαστε σε θέση, επειδή βρισκόμαστε κάθε μέρα με τον κόσμο, καταδίκασε από την πρώτη στιγμή αυτή την ενέργεια, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει ακόμα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας και αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Δεν είναι μόνο οι βάσεις που προσφέρει η Ελλάδα, η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα, ο Βόλος. Τώρα έχουμε και απευθείας αποστολή στρατιωτικού υλικού, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται ακόμα και η αποστολή αεροπλάνων ή πλοίων ή ποιος ξέρει με οποιοδήποτε τι θα αισθηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι καταδικαστέα η στάση της κυβέρνησης και θα πρέπει ο λαός αυτό να το σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά και να διεκδικήσει την πλήρη απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο αυτό. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες όπως πάντα.
καταδικάζει, μάλλον δεν συμφωνεί, όπως λέει, με την αποστολή στρατιωτικού υλικού, αλλά όχι με την ουσία αυτής της θέσης, γιατί δεν υπήρξε προηγούμενα απόφαση κάποιου διεθνούς οργανισμού. Δηλαδή, αν ήταν απόφαση του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμφωνούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση ούτε σε αυτό το ζήτημα, ούτε να εκφέρει, αν θέλετε, μια διαφορετική άποψη, γιατί και αυτός είναι ταγμένος, υπηρετεί αυτή τη γραμμή της λεγόμενης του λεγόμενου ευρωατλαντισμού, σύμφωνα με την οποία γραμμή η Ελλάδα είναι, ανήκει στη Δύση και θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις επιταγές αυτής της λεγόμενης Δυτικής Συμμαχίας, της Λυκοσυμμαχίας, δηλαδή του ΝΑΤΟ. Όμως εδώ, κύριε Δημητρακόπουλε, εδώ προκύπτουν ορισμένα ζητήματα σε σχέση και αυτά τα βάζει η ίδια η πραγματικότητα. Αλήθεια, το ΝΑΤΟ τόσες δεκαετίες σε τι προστάτευσε τα ελληνικά συμφέροντα, σε τι προστατεύει σήμερα, σε τι προστατεύουν σήμερα αυτές οι συμμαχίες την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας? Δεν απειλούνται ευθέως από μια υποτίθεται σύμμαχο χώρα όπως είναι η Τουρκία? Η Τουρκία αμφισβητεί αυτή τη στιγμή την κυριαρχία, την ελληνική κυριαρχία στα νησιά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν είναι... Είναι μια ακλιμάκωση των απαράδεκτων διεκδικήσεων από την μεριά της Τουρκίας και κανενός, λέω, συμμάχου δυτικού, ναι, στο ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του καίγεται καρφί. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι κανένα ΝΑΤΟ και καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστάτησε τα συμφέροντα της χώρας, ούτε στην Κύπρο συνέβη αυτό, ούτε στα Ίμια, ούτε και τώρα συμβαίνει. Ίσα ίσα αυτοί ζεσταίνουν την πλάτη της Τουρκίας γιατί δεν θέλουν να τη χάσουν εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης που έχει και της σημασίας που έχει. Δεν θέλουν να τη χάσουν, γι' αυτό και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, ενισχύοντας τις απαράδεκτες αξιώσεις και διεκδικήσεις της τουρκικής ηγεσίας. Μάλιστα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσει ο λαός. Να τα συνυπολογίσει, γιατί να τα πάρει υπόψη του και να δει κατάματα την αλήθεια για το ρόλο τελικά που επιφυλάσσουν και για τα συμφέροντα τα λαϊκά της χώρας, δηλαδή έτσι τα εννοούμε εμείς αυτά τα συμφέροντα, αλλά και για την ίδια την ειρήνη. Αλήθεια, προστατεύουν αυτοί είναι ενάντια στον αναθεωρητισμό και προστατεύουν τα σύνορα των χωρών, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν διαλύσει χώρες ολόκληρες, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη? Κοροϊδευόμαστε τώρα, κύριε Δημητρακόπουλε? Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα από τα πιο επίσημα χείλη? Ο κόσμος ξέρει, καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά είναι απλώς προσχήματα στον αύριο ανταγωνισμό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα, εδώ και χρόνια βέβαια, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία και στο βάθος με την Κίνα, οικονομικός προς το παρόν εκείνος, ο οποίος αυτός ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να σταματήσει, να σταματήσει, όπως είπαμε, με κάποιες συμφωνίες ή με πρόχειρους συμβασμούς, και αυτά και έχουν φτάσει, το λόγο έχουν τα όπλα. Περί αυτού πρόκειται τώρα και όχι περί δημοκρατίας και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περί ανεξαρτησίας των χωρών. Το ΝΑΤΟ μιλάει για ανεξαρτησία των χωρών όταν βομβαρδίζει κάθε λίγο και λιγάκι ανεξάρτητες χώρες μέλη του ΟΗΕ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Ναι. Είναι αμήλικτη η ιστορία. Είναι αμήλικτο το παρελθόν. Πραγματικότητα. Νομίζω είναι. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που διέλυσαν τη Λιβύη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία ανάμεσά τους. Φυσικά. Είναι δυνατόν να μιλάνε τώρα και ότι υπερασπίζονται την ανεξαρτησία μιας ανεξάρτητης χώρας όπως είναι η Ουκρανία? Δηλαδή, τι είναι αλακάρτ? Άρα, όπου έχουμε συμφέροντα, εκεί. Πότε υπερασπίζουμε την ανεξαρτησία και πότε διαλύουμε την ανεξαρτησία μιας χώρας? Αυτή είναι η λογική των υπεριαλιστών, που μπορεί κανείς να τους πει και ληστές απλώς. Σωστά. Δεν θα πει και λάθος. Μάλιστα. Κύριε Δελιγιάννη, να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε το κάλεσμά μας και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.